Ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σήμερα, όπως προείπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι η πρώτη ημέρα που εργάζονται κανονικά τα καταστήματα εστίασης. Όπως γνωρίζετε, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, με την πλήρη στήριξη του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει δοθεί η δυνατότητα τα καταστήματα εστίασης να επεκτείνουν τον δημόσιο χώρο που καταλαμβάνουν, προκειμένου να μπορέσουν να συγκρατήσουν το τζίρο τους και να παρέχουν με καλύτερο τρόπο υπηρεσίες, καθώς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας που έχει υποδείξει η Επιτροπή των Ειδικών. Επειδή πρώτο μέλημα για αυτή την κυβέρνηση και φυσικά για όλα τα Υπουργεία είναι η στήριξη των εργαζόμενων και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υλοποίηση αυτού του μέτρου. Προβλέπουμε επίσης, όπως γνωρίζετε, την δυνατότητα, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, οι Δήμοι να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν μείωση των δημοτικών τελών για αυτές τις επιχειρήσεις έως και 50%. Έχω επικοινωνήσει σήμερα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου, και έχω ζητήσει οι Δήμοι να επιταχύνουν σε όλη την χώρα τη σχετική αδειοθότηση, προκειμένου αυτή να γίνει ταχύτατα και να μπορέσει το μέτρο να τηρηθεί και να υλοποιηθεί από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Είναι ζήτημα πολύ κρίσιμο για την οικονομία, είναι ζήτημα πολύ κρίσιμο για τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων. Άλλωστε, η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης συνολικά με την τοπική αυτοδιοίκηση όλο αυτό το διάστημα έχει υπάρξει στενή, δημιουργική και πολύ αποτελεσματική. Και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αναδειχθεί σε έναν πυλώνα παροχής σύγχρονων και ψηφιακών υπηρεσιών μέσα σε αυτή την κρίση και σε έναν πυλώνα κοινωνικής αλληλογγύης, συνοχής και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ερχόμαστε με τη σειρά μας σήμερα να ανακοινώσουμε τα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των παιδικών και βρεφικών σταθμών. Όπως γνωρίζετε, στους 1.600 παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα, φιλοξενούνται περίπου 90.000 παιδιά. Από την 1η Ιουνίου ανοίγουν κανονικά μαζί με τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί και οι κανόνες λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών και των βρεφικών σταθμών είναι ακριβώς οι ίδιοι με εκείνους που ανακοίνωσε προλίγου η συνάδελφος Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Συνεπώς, μιλάμε για λειτουργία εκπεριτροπής σε αίθουσες που μπορούν να υποδεχτούν έως 15 παιδιά. Εφόσον διασφαλίζεται ότι σε μόνιμη καθημερινή βάση ο αριθμός των παιδιών είναι μικρότερος από 15, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν οι παιδικοί σταθμοί να λειτουργούν σε καθημερινή βάση. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης του 1,5 μέτρου, στο πλαίσιο πάντοτε του εφικτού και με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της ηλικίας των παιδιών. Που ασφαλώς είναι πολύ πιο δύσκολο να πειθαρχήσουν από ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ειδικών, ισχύουν και εδώ ακριβώς τα ίδια και για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που μπορούν να ανοίξουν σε ό,τι αφορά τους κανόνες λειτουργίας. Έχει πάρθει ιδιαίτερη μέρημνα για την προμήθεια των κατάλληλων αντισηπτικών και ειδών καθαριότητας για όλες τις αίθουσες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, και η προμήθεια των ειδών αυτών γίνεται από τους Δήμους για τους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επίσης, ό,τι αφορά τη συνολική καθαριότητα των χώρων, εφόσον το υπάρχουν προσωπικό για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί, έχουμε νομοθετήσει την δυνατότητα οι Δήμοι να προβούν κατά παρέκκληση όλων των διατάξεων σε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση έως και 4 μηνών. Επαναλαμβάνω, μόνο στις περιπτώσεις που αυτό πραγματικά είναι απαραίτητο και χρειαστεί. Εννοείται ότι αυτό το προσωπικό μπορεί να απασχοληθεί και σε άλλες ανάγκες και αντίστοιχα καθήκοντα καθαριότητας εσωτερικών χώρων όταν κλείσουν οι σταθμοί αργότερα το καλοκαίρι. Επίσης, μπορεί σε έκτακτες καταστάσεις να χρησιμοποιηθεί προσωπικό το οποίο εργαζόταν σε δομές οι οποίες παραμένουν κλειστές. Διευκρινίζω εδώ ότι τα ΚΑΠΗ μέχρι νεοτέρας παραμένουν κλειστά και επομένως το προσωπικό καθαριότητας σε αυτές τις δημοτικές υποδομές μπορεί να αξιοποιηθεί στους παιδικούς σταθμούς. Οι δημοτικοί και παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ασφαλώς με τη λήξη της σχολικής χρονιάς για τα δημοτικά σχολεία, η Επιτροπή των Ειδικών θα αξιολογήσει όλα τα νέα δεδομένα, προκειμένου να είμαστε απολύτως σίγουροι και να προχωρήσει κανονικά και ομαλά η λειτουργία των παιδικών σταθμών μέχρι τις 31 Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά τις δημοτικές κατασκηνώσεις ή και ημερήσια κάμπ, τα οποία γίνονται από διάφορους φορείς,
Έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή των Ειδικών να μας δώσει την τελική της πρόταση και απόφαση. Ιδανικά αυτό θα μπορούσε να συμβεί εντός της εβδομάδας, προκειμένου να αρχίσει η αντίστοιχη προετοιμασία από τους Δήμους και σε αυτόν τον τομέα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαδικασίες του Δημοσίου, μέχρι στιγμής έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Βρισκόμαστε στη φάση της πλήρους επιστροφής των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα στις θέσεις τις οποίες βρίσκονται. Άρα, από την επόμενη Δευτέρα συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία του Δημοσίου. Οι μόνοι που εξαιρούνται είναι όσοι έχουν πάρει ειδική άδεια, γιατί υπάγονται στην κατηγορία αυξημένου κινδύνου. Πρόκειται για 5 συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, με βάση τις οδηγίες που έχουμε από την Επιτροπή των Ειδικών. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στο σπίτι τους, όπου εργάζονται με τηλεργασία, μέχρι να πάρει απόφαση διαφορετική επιτροπή. Τέλος, σε ό,τι αφορά την άδεια ειδικού σκοπού, την οποία απολαμβάνουν εργαζόμενοι γονείς στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι έχουν παιδιά έως 15 ετών, η χορήγησή της θα συνεχιστεί μόνο εφόσον τα παιδιά αυτών των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, με βάση το πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής τους τάξης, δεν υποχρεώνονται σε καθημερινή παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο και αυστηρά μόνο για αυτές τις ημέρες. Μπορούν δηλαδή, επειδή έχουμε δώσει τη δυνατότητα στους δημόσιους υπαλλήλους να κάνουν χρήση διακεκομένα της άδειας ειδικού σκοπού, να την χρησιμοποιήσουν μέχρι να κλείσουν τα σχολεία μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες τα παιδιά τους έχουν την υποχρέωση να βρίσκονται στο σχολείο. Με αυτά τα μέτρα κλείνει η δική μας παρουσίαση. Δηλώνουμε την απόλυτη ετοιμότητά μας για την κανονική λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών και φυσικά την πλήρη επαναλειτουργία όλου του δημόσιου τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.